Το σακάκι που βελάζει του Στανισλάβ Στρατίευ στο θέατρο ΠΙΚΑΠΑ. Ο Ιβάν Αντόνοφ αγόρασε ένα σακάκι κάπως μαλλιαρό και τώρα του ζητούν να το πληρώσει για πρόβατο. Μα ποιος είναι τέλο πάντων αυτός ο Ιβάν Αντόνοφ. Μα εσύ φυσικά, εσύ και εγώ και ο καθένας που συνθλίβεται από το σύστημα. Αυτό το σύστημα που μας λογαριάζει μόνο σαν αριθμούς και όχι σαν πραγματικές οντότητες. Το σακάκι που βελάζει του Στανισλάβ Στρατίευ γράφτηκε πριν 40 χρόνια και παραμένει ανησυχητικά επίκαιρο. Έχοντα ω κύρια θεματική τη γραφειοκρατία και τα δεινά που επιφέρει στη ζωή μα, ο Στρατίευ βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τι σχέσει και τον χρόνο που χάνεται πριν καν το καταλάβει. Η ομάδα 7-Eleven ξεπερνά για ακόμη μια φορά τον εαυτό τη και μα παρουσιάζει μια παράσταση άρτια από κάθε άποψη. Η μετάφραση και η σκηνοθεσία του Νότι Παρασκευόπουλου είναι εξαιρετικά εύστοχε. Ο σκηνοθέτη και ηθοποιό περνά το μήνυμα του συγγραφέα, δίνοντα ταυτόχρονα το προσωπικό του στίγμα. Οι ηθοποιοί δίνουν τον καλύτερο του εαυτό σε ένα έργο που τα έχει όλα. Ρυθμό, ιδιαίτερα σκηνικά, ένα κείμενο που σε κατακτά. Αν θέλετε να δείτε πραγματικό θέατρο, να χαθείτε στη μαγεία του, να γελάσετε με την καρδιά σας να συγκινηθείτε και να γίνετε για λίγο κοινωνή αυτής της τόσο όμορφης δουλειά, να πάτε χωρίς δεύτερη σκέψη να το δείτε. Γιατί κυρίως τώρα είναι καιρός για θέατρο. Είναι καιρός για σκέψη.